Μαζί και μετά... Συμβάν, κληθήκαμε αυτό που είπαμε, πυρκαγιά με κλωβισμένο. Φτάνω στο χώρο, στο σημείο. Συνδυασμός της θεωρίας με τις πράξεις. Θα φτάσω στο χώρο. Θα κάνω δύο ψεκασμούς στην πόρτα. Γιατί? Ωραία, για να διαπιστώσω πόσο αέρα, αν καπνό μάλλον, υπάρχει μέσα. Παρότι έφτασα σε 4 λεπτά και μπράβο μας ήμασταν γρήγοροι, πόση ώρα καίει μέσα και το τι καίγεται δεν το ξέρω. Εντάξει, άρα μέσα μπορεί να έχει και πολύ περισσότερη ώρα από τα 4 λεπτά λοιπόν που έκανα εγώ να πάω. Αυτό παίρνουμε την περίπτωση ότι έκαιγε, πέρασε ένας περαστικός, είδε τη φωτιά, πήρε τηλέφωνο και αρχίζει και σχηματίζεται με τη μέθοδο του μπογιατίσματος, που ψεκάζω στην πόρτα, μια γραμμή. Από εδώ και πάνω θα αρχίσει να εξατμίζεται, αυτό θα μείνει ως έκ. Αυτό τι δηλώνει. Ο καπνός είναι ψηλά. Ο καπνός είναι μέχρι εδώ. Μου δείχνει άρα ότι δούλευε μέσα, άσχετο ότι έφτασα εγώ πολύ γρήγορα. Ωραία. Είναι στα επιτρεπτά όρια που μπορώ να διαχειριστώ και θα πρέπει να ψήξω τον καπνό. Οκ. Να τον χαλάσω, να τον αναμοχλέψω. Ωραία. Τα ζευγάρια. Έλα. Πώς θέλουμε να πείτε. Ανεβαίνοντας, εννοείται θα κάνετε το μπογιάτισμα, το ψέκασμα στην πόρτα. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι έχει καπνό, άρα θέλω να τον διαχειριστώ. Ο βοηθός θα έρθει και θα κάτσει την πόρτα λίγο με γωνία. Θέλω σημαντικά το πέλμα να κουμπάει κάτω. Όχι γόνατα, ούτε μισόρθιος. Έτσι δεν βαστάω. Κάτω, γωνία και ανοίγουμε την πόρτα ώστε... Σε περίπτωση απότομης εκτόνωσης, το κάτω μέρος της πόρτας να έρθει και να βρει τη σόλα του παπουτσιού. Εντάξει, άρα θα εκτονωθεί όλη η δύναμη, όση έχει, στη σόλα. Στη χειρότερη να με ρίξει λίγο κάτω, δεν θα με σκοτώσει. Οκ. Λοιπόν, εδώ για λόγους σεναρίου θα το κάνουμε τρεις φορές. Την τρίτη θα μπείτε, θα ανοίξει, θα κάνει δύο ψεκασμούς ψηλά. Θα κλείσω. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε. Δεύτερη φορά. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε. Την τρίτη ψεκάζει. Και μπαίνει. Ακολουθεί ο βοηθός. Δεν θα φτάσει ο σωλήνας, δεν πειράζει. Ακολουθώ. Μπαίνω μέσα. Και κλείνω την πόρτα. Ευχαριστώ. Οι πόρτες είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε εκεί που θέλουμε περνάει ο σωλήνας, εκεί που δεν μπορούμε απλά τραβήξτε την πόρτα. Εντάξει.